Να πάμε στον κύριο Στεφανάκη να δούμε τις δικές σας αφετηρίες αναφορικά με το σημερινό debate και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο γραμματέας του ΚΚΕ. Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς είχαμε θέσει από την αρχή και στη Διακομματική Επιτροπή το ζήτημα να γίνει μια ελεύθερη συζήτηση, χωρίς περιορισμούς, χωρίς χρονόμετρα, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει ουσιαστικός διάλογος και μια, να το πούμε έτσι, πραγματική ουσιαστική αντιπαράθεση. Από ό,τι φαίνεται, για άλλη μια φορά, τα κόμματα τα οποία προτίθενται να σχηματίσουν κυβέρνηση θα προσπαθήσουν να αποκρύψουν τις μεγάλες συγκλήσεις, τις μεγάλες προγραμματικές συγκλήσεις στα βασικά ζητήματα, στα βασικά θέματα δηλαδή τα οποία καθορίζουν την πολιτική που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα από την κυβέρνηση που θα σχηματίσουν, ανεξάρτητα το ποιος θα είναι τελικά ο συνδυασμός και το ποιος θα είναι τελικά ο Πρωθυπουργός. Γιατί το ουσιώδες είναι αυτό που εμείς βάζουμε, ότι το πραγματικό δίλημα αυτή τη στιγμή για τους εργαζόμενους, για το λαό, δεν είναι το ποια κυβέρνηση και θα είναι σταθερή, αλλά θα είναι να βγουν αδύναμα τα κόμματα αυτά που μέχρι σήμερα μας έχουν φέρει σε αυτό το χάλι και δυνατό το ΚΚΕ, ώστε οι επόμενοι εργατικοί λαϊκοί αγώνες να είναι νικηφόροι. Να πάμε στον κύριο Στεφανάκη. Το υπενιχθήκατε, αλλά θέλω να το κάνουμε σαφές. Το λέει κάθε μέρα ο ριζοσπάστης. Έρχονται χειρότερες μέρες και σε ποιο επίπεδο? Δηλαδή στο κομμάτι της οικονομίας, αυτό που λέτε συχνά και γράφει η εφημερίδα ο ριζοσπάστης, ότι έρχεται ένα υπερμνημόνιο, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του? Δηλαδή τι, θα δούμε μειώσεις μισθών, θα υπάρξουν μνημόνια που ενδεχομένως θα βάλουν χέρι ακόμα και στις καταθέσεις? Τι έρχεται, τι είναι αυτό που πρέπει να περιμένουμε? Κοιτάξτε, καταρχήν τα προηγούμενα μνημόνια δεν φύγανε. Δεν ξέρω, δηλαδή εδώ δουλευόμαστε. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δουλευόμαστε. Κορυδευόμαστε ο ένας με τον άλλον. Δεν υπάρχει καταρχήν ένας μνημονιακός νόμος που να έχει καταργηθεί. Ένας. Από το πρώτο μέχρι το τρίτο. Μάλιστα, προσθέθηκαν κι άλλοι νόμοι οι οποίοι γίνανε ακόμα χειρότεροι πάνω στους προηγούμενους. Γιατί έχουν υποθεί πράγματα τα οποία, αν τα ακούει κάποιος εργαζόμενος, θα νομίζει ότι εδώ μιλάμε για παράδεισο. Και ότι έχει τελειώσει το θέμα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Όλοι τους οι οποίοι έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα, από τον πρώτο μέχρι την τελευταία δεκαετία, έχουν εφαρμόσει τους νόμους του επόμενου και ο επόμενος τον προηγούμενο. Και κάθε κυβέρνηση ήταν χειρότερη από την προηγούμενη μέχρι σήμερα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί δεν λένε? Θα πω εγώ, αλλά γιατί δεν λένε και οι υπόλοιποι? Αυτοί που έχουν συμφωνήσει στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι το υπερμνημόνιο το καινούριο, έχουν ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι συζητάμε εδώ? Αυτό το ταμείο, τα 30 δισεκατομμύρια που λένε, ενδεχομένως να είναι κι άλλα, έχουν προαπαιτούμενα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να τα εφαρμόσουν. Μπορείτε και ήδη να μας πείτε δύο-τρία εμβληματικά? Καμιά διακοσαριά τα έχουν ψηφίσει ήδη. Δεν είναι εμβληματικό μέτρο ο νόμος Χατζηδάκη που κατάργησε το 8ωρο και δεν ήταν προαπαιτούμενο? Δεν ήταν προαπαιτούμενο η εμπορευματοποίηση του νερού? Δεν ήταν προαπαιτούμενο και δεν είναι προαπαιτούμενο να περάσουν και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που αφορούν την εμπορευματοποίηση και άλλων τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας? Δεν είναι προαπαιτούμενο το να γίνει η ειδική οικονομική ζώνη το ναυπηγείο Σαλαμίνας και η Αμερικάνικη εταιρεία όποτε γουστάρει θα δίνει δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, σβησμένα τα προηγούμενα δεδουλευμένα ενός χρόνου για τους εργαζόμενους που πετάξανε στον δρόμο? Δεν ήταν προαπαιτούμενα αυτά που τα ψήφισαν και οι τρεις μαζί? Τι ήταν δηλαδή? Αυτά λοιπόν τα οποία έρχονται είναι μια νέα καπιταλιστική κρίση, λέμε εμείς. Μια κρίση για το κεφάλαιο που θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Όπως πληρώσαν και την προηγούμενη. Αυτά που υπόθηκαν περί το ότι πήγαινε η χώρα στα βράχια, το ότι η χώρα δεν τα πήγαινε καλά και ήταν μπροστά σε χρεοκοπία, αφορούσαν τα κέρδη των τραπεζών και των εφοπλιστών που τους έχουν απαλλάξει από την κάθε φορολογία αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εθελοντική φορολογία οι εφοπλιστές. Εθελοντική. Και σήμερα τα έσοδα από τα φορολογικά έσοδα της χώρας τα πληρώνουν το 95% οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι. Το 5% πληρώνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτά γιατί δεν τα λένε? Αυτά πρέπει να αποτελούσουν λοιπόν κριτήριο για τον κάθε εργαζόμενο, για τον κάθε φτωχό αγρότη, αυτοαπασχολούμενο, για να τους καταδικάσει σε αυτές τις εκλογές.
και να στηρίξει το ΚΚΕ, γιατί θα στηρίξει τους επόμενους αγώνες, οι οποίοι πρέπει να είναι άμεσοι. Από τις 22 του μήνα πρέπει να ξεκινήσουν μεγάλοι εργατικοί αγώνες για να αποτρέψουμε αυτά τα χειρότερα. Μα όταν ελέγχθη η αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα, μην πω από πού, πέσανε το φάνε τον άνθρωπο που το είπε. Ποια μερίσματα. Τα μερίσματα. Δεν πώς βγαίνουν τα μερίσματα. Πώς βγαίνουν τα μερίσματα. Πώς βγαίνουν τα μερίσματα. Από τη δουλειά των εργαζομένων και από τους μισθούς των 780 ευρώ. Είναι ένα λογιστικό αποτέλεσμα. Τα μερίσματα αφορούν μια υπεραξία που βγαίνει από τη δουλειά των εργαζομένων. Πάνω στον κύριο Αναστασόπουλο για τον έχουμε ρίξει. Ο παράγουν οι εργαζόμενοι είναι πολύ μεγαλύτερο και του ανήκει. Και πρέπει να τον διεκδικήσουν. Και δεν μπορούν να περιορίσουν του αγώνε του σε μερίσματα ή σε αποφάσει υπουργών για τον κατώτατο μισθό. Πάμε στον κύριο Αναστασόπουλο. Θα προσπαθήσω να πω με πολύ συμπάθεια τον κύριο συνάδελφο από τον ΚΚΕ και 4 χρόνια στη Βουλή με πολύ συμπάθεια ακούω και το ΜέΡΑ25 και διατηρώ εξαιρετικές σχέσεις και με τα δύο κόμματα. Νέοι άνθρωποι με παλιά περπατησιά. Γιατί δεν μπαίνετε σε μια κυβέρνηση να τα φτιάξετε? Ξέρετε τι ωραίο είναι? Θέλετε να σας απαντήσω? Όχι, μετά, με την ησυχία σας, μετά. Το ΚΚΕ έχει πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας. Αλλά πρέπει να χάσει το κεφάλαιο την εξουσία. Να ανησυχούμε γι' αυτό. Και βέβαια, όσοι υπερασπίζεστε το κεφάλαιο, να ανησυχείτε. Γιατί ο κύριος από το 25, να ανησυχείτε όσοι υπερασπίζεστε το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους που εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία των εργαζομένων και τους έχουν στείλει σε αυτό το χάλι. Πώς θέλετε να κυβερνήσετε? Εσείς υπερασπίζεστε τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους μεγιστάνες και τους εφοπλιστές. Γιατί και να ανησυχείτε, να τα καταργήσετε γιατί, αυτά τα κακά σκήμενα. Να ανησυχείτε, θα τα καταργήσουμε. Παραμένετε στο περιθώριο λοιπόν, εκ του ασφαλούς και λέτε το φαγητό αυτό δεν είναι καλό, το φαγητό δεν είναι καλό, το φαγητό δεν είναι καλό. Θα πρωτοστατήσει σε μια κυβέρνηση των εργατών. Μην μιλάμε και δύο. Όταν οι εργαζόμενοι θα πάρουν την εξουσία, τότε θα λύσουν τα προβλήματα που λέω. Θα απαντήσετε, και Στεφανάκη, θα απαντήσετε. Το καινούριο και το νέο είναι αυτό. Το καινούργιο και το νέο αυτό. Όμως... Η σαπίλα και το παλιό είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Που εδώ και αιώνες. Ωραία, τώρα είναι αδιέξοδο αυτό που γίνεται. Ζουν φτώ και είναι και δεν είναι σωστό. Όλο το λαό είναι σωστό. Το 1% του πληθυσμού της γης έχει το 80% του παγκόσμιου πλούτου. Αυτό είναι το παλιό και η σαπίλα. Εγώ 40 χρόνια. Οι νέοι άνθρωποι παλεύουν για τα όνειρά. Αυτοί που λένε ότι δεν είναι οι ίδιοι, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, μαζεύτηκαν στην Πάτρα για να ρίξουν τον Πελετίδη. Αυτοί που λένε ότι δεν είναι οι ίδιοι, μαζεύτηκαν στην Κεσαριανή σε ένα ψηφοδέλτιο για να μην βγει κομμουνιστής δήμαρχος. Αυτοί που λένε ότι δεν είναι οι ίδιοι, στο εργατικό κίνημα, στη ΓΕΣΕ και σε άλλα σωματεία, έχουν μαζευτεί όλοι μαζί και στηρίζουν τους εργοδότες και έχουν καταντήσει στα σωματεία εργοδοτικούς μηχανισμούς. Το επόμενο διάστημα, εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να υπάρξουν πολύ μεγάλοι αγώνες για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι. Ο νόμος Βρούτση Αξιόλου που καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις. Ο αντεργατικός αντιασφαλιστικός νόμος του Κατρούκαλου και όλων των υπολείπων. Να καταργηθεί ο νόμος για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες μπροστά μας όσον αφορά την εκπαίδευση. Και καλούμε τους φοιτητές και σήμερα μέχρι και την τελευταία στιγμή να στηρίξουν την πασπαστική και να βγει πρώτη δύναμη ξανά. Στις 22 λοιπόν του μηνός οι κομμουνιστές θα είναι μπροστά στους αγώνες. Όσο πιο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατό θα είναι ο λαός και το εργατικό κίνημα.